Με λαμπρότητα γιορτάστηκε το ιστορικό γεγονός της ορκομοσίας της πρώτης ένοπλης αντιστασιακής ομάδας με αρχηγό τον καπετάν Μανώλη Μπαντουβά στο μικρό σπήλαιο του Χαμαμουτζή στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου στον Άγιο Σύλλα, το οποίο είναι στενά συνδεδεμένο με την εθνική αντίσταση στην Κρήτη. Σας καλωσορίζομαι στην 83η επέτειο ορκομοσίας της πρώτης ένοπλης αντιστασιακής ομάδας της ομάδας Μπαντουβάδων κατά των Γερμανών κατακτητών. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που για ακόμη μια χρονιά βρίσκεστε εδώ μαζί μας, ώστε να τιμήσουμε τη μνήμη όλων εκείνων που έδωσαν τον όρκο, και μεταξύ αυτών των αγωνιστών ήταν και συγχωριανοί μας. Από εδώ ξεκίνησε. Οι συγχωριανοί μας είχαν και τον πρώτο λόγο για την έναρξη της κριτικής αντίστασης, για τη λευτεριά της Κρήτης. Φέτος συμπληρώνονται 83 χρόνια από την ορκομοσία της πρώτης ένοπλης αντιστασιακής ομάδας με αρχηγό τον καπετάν Μανώλη Μπαντουβά. 83 χρόνια σε αυτό εδώ το σημείο μια ομάδα ηρώων μαζεύτηκε, συζήτησε, συμφώνησε και κατάρτισαν την πρώτη ένοπλη αντιστασιακή ομάδα εναντίον των δυνάμεων του άξονα που εκ του αποτελέσματος φάνηκε ότι αποτέλεσε και την απαρχή του τέλους της γερμανικής κατοχής. Πλήθος κόσμου παρευρέθηκε στο σπήλαιο του Χαμαμουτζή και στην τελετή μνήμης και τιμής για τους αγωνιστές της εθνικής αντίστασης. Η ελευθερία κερδίζεται με αγώνες και θυσίες, τόνισαν μεταξύ άλλων ομιλητές. Το αντάρτικο των Μπαντουβάδων προκαλούσε τρόμο στους κατακτητές, ενώ το όνομα Μπαντούβα, όπως το αποκαλούσαν, είχε γίνει θρύλος κατά την περίοδο της κατοχής. Ήταν όμως και αιστεία ελπίδας και προστασίας για τους υπόδουλους συμπατριώτες μας. Μετά την απελευθέρωση, ο καπετάν Μανώλης Μπαντουβάς έκτισε στην είσοδο του σπηλαίου αυτό το εκκλησάκι σε ανάμνηση του όρκου και της αφετηρίας της Εθνικής Αντίστασης Κρήτης. Εδώ, στις 2 Ιουνίου του 1941, αμέσως μετά τη μάχη της Κρήτης, ορκίστηκαν στο Ιερό Ευαγγέλιο με αρχηγό τον καπετάν Μανώλη Μπαντουβά. Στη μνήμη όλων όσων αγωνίστηκαν για την ελευθερία, τελέσκε Τρισάγιο. Σύσου, Κύριε, ο